Λάβουμε οι Βούλγαροι είναι αστοσιασμένοι διότι είχαν 10 ευρώ αύξηση προχθές το κατώτατο μισθό από 200, από 170, 270, όχι, έγινε 280, ο κατώτατος μισθός. Στα Σκόπια είναι γύρω σε 150 και στην Αλβανία πήραν 5 ευρώ αύξηση πέρσι, από 125 πήγα 130, για να καταλαβαινόμαστε δηλαδή. Οι Ρώσοι όμως έχουν μάθει να ζουν λιτά επί αιώνες και με αυτάρκεια. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο. Και ήρθε το δεύτερο σχέδιο, το Plan B, όπως πάθαμε να το λέμε ελληνικά εδώ. Το παιχνίδι με το πετρέλαιο. Από εδώ και 40 χρόνια είναι τρίτη φορά που το παίζουν αυτό το παιχνίδι, τις δύο φορές αυξάνοντας την τιμή, παραμειώνοντάς την. Σας θυμίζω ότι από το 1974 και μετά, και μετά στη δεκαετία του 80, με την δίθεν πετρελαϊκή κρίση, ανεβάζοντας τις τιμές, χτύπησαν το εξαγωγικό εμπόριο της Ιαπωνίας και της Γερμανίας. Η Γερμανία, όταν ακόμα η Ενωμένη Ευρώπη είχε 12 μέλη, είχε μόνη της το 18% του παγκόσμιου εξαγωγικού εμπορίου. Και θα σας φανεί αστείο ενδεχομένως, αν σας πω, ότι το καμπανάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες το χτύπησαν οι τροχονόμοι. Δηλαδή, παρακολουθώντας μέσα από τις κάμερες την κίνηση στους δρόμους, κάποιος είπε, ρε παιδιά, βλέπω μόνο Ιαπωνέζικα και Γερμανικά αυτοκίνητα, πού είναι τα Αμερικάνικα? Και άρχισαν σιγά σιγά να το ψάχνουν το πράγμα και διαπιστώσανε ότι η είσοδος των δύο αυτών χωρών στην Αμερικανική αγορά ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαντάζονταν. Όσο αστείο και αν φαίνεται, αυτό ήταν το εράχτισμα για να ξεκινήσουν να δουν τι θα κάνουν, με αποτέλεσμα να εκτινάξουν το πετρέλαιο στα ύψη. Και να τους αγγίσουν. Η Ιαπωνία σχεδόν χάθηκε. Η Γερμανία βέβαια παίξαν άλλα συστήματα τώρα, που βάλανε εδώ τον Gauleiter στην Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Άλλωστε, όταν λέμε γερμανικές εταιρείες, ξέρουμε ότι τις ανέλαβαν μετά τον πόλεμο. Αυτό που κάνουν τώρα στη Ρωσία είναι το ίδιο που κάνανε στη Γερμανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι ο Δεύτερος. Και εγώ απορώ, δεν τους διδάσκει η ιστορία. Τσακίζοντας τους Γερμανούς στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με μια υπονείδηστη συνθήκη, φέραν τον Χίτλερ. Πιστεύοντας ότι την εξαφανίσουν. Εν πάση περιπτώσει, εδώ τώρα φαίνεται η βρωμιά του παγκόσμιου συστήματος. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα κατέβηκε η τιμή του πετρελαίου, του βαρελιού, κάτω από 50 δολάρια. Χωρίς να αλλάξει κάτι. Και το ερώτημα είναι πόσο κέρδος έχουν αυτοί. Πουλώντας το 100 δολάρια του βαρέλι και στη συνέχεια 80, τώρα το πάνε κάτω από 50. Πόσο είναι το κόστος? Μια ιδέα που μπορώ να σας δώσω πόσο μπορεί να είναι το κόστος ανά βαρέλι είναι ότι όταν είχε 100 με 110 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, οι ίδιες οι εταιρείες αγόραζαν από το Ιράν, εκεί είναι νέα από τις βρωμιές, το έχουν εμπάρκο για να το εκμεταλλεύονται, αγόραζαν από το Ιράν το βαρέλι 11 δολάρια. Πόσο ήταν το κόστος για να το πουλάει το Ιράν 11 δολάρια? Και ποιο είναι το κόστος όταν το 2003 στον προϋπολογισμό της Ρωσίας, ενώ το βαρέλι είχε 25 δολάρια τότε τιμή πώλησης, η Ρωσία στον προϋπολογισμό το έχει υπολογίσει 25. Και ήρθε το 1974 μετά που εκτινάχθηκε και συγκεντρώσε αμύθιτο πλούτο Πούτιν, χωρίς να ανέβει το κόστος. Είναι τα τρελά λεφτά. Άρα αντιλαμβάνεστε τι κλέψιμο γίνεται από τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πουλούν το βαρέλι 100, 120, 130 έφτασε κάποια στιγμή, ας πούμε, ενώ το κόστος δεν είναι πάνω από 10-15 δολάρια. Τώρα το κατεβάζουν 50. Προσέξτε. Με αυτόν τον τρόπο είχε υπολογιστεί, και το ξέραμε αυτό όσοι παρακολουθούσαμε τα πράγματα πριν από 6 μήνες, ότι κάθε φορά που κατεβαίνει 10 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του, χάνει η Ρωσία 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Διότι η Ρωσία έχει το ατύχημα να μην προλάβει να αναπτυχθεί όπως πρέπει, γιατί έχει λίγα χρόνια ουσιαστικά η Ρωσία από τον Πούτιν και μετά, γιατί έτσι την καταστρέψει, ας πούμε, εντελώς. Ήταν που ήταν με τη Σοβιετική Ένωση, ο Γιάτσεν την αποτέλεσε. Σκεφτείτε λοιπόν πόσα δισεκατομμύρια δολάρια κάνει η Ρωσία και έχει το ατύχημα να έχει μόνο δύο κύρια βασικά προϊόντα για εξαγωγή. Την ενέργεια και τα όπλα. Δεν έχει άλλη παραγωγή. Ο τεράστιος ηττοβολώνας της Ευρώπης, που ήταν και στην Ουκρανία όμως, κάνει εισαγωγή σταριού. Μειώνοντας λοιπόν τόσο πολύ την τιμή, ήδη άρχισε το ρούβλι, μέσα σε λίγο διάστημα έχασε το 50% της αξίας του,
ότι από κάποιους υπολογισμούς που κάνει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας μπορεί να φτάσει στο τέλος του χρόνου, δηλαδή σε 10-15 μέρες που το υπολογίσουν, και γύρω στο 70-80% της αξίας του από τον Ιανουάριο. Το χτύπημα λοιπόν είναι μεγάλο. Πλην του γεγονότος, μάλλον άκυρον, να προσταθεί και το γεγονός ότι με τις κυρώσεις δεν μπορούν οι μεγάλες εταιρείες που έχουν αναλάβει έργο από την Gazprom, που έχει αναλάβει να κάνει τον σιβηρικό αγωγό να φεύγει από τη Ρωσία προς την Κίνα, δεν μπορεί να δανειστεί. Σε έχουν κόψει τον δανεισμό οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Άρα σταματούν και αυτά τα έργα. Μπόρεσε λοιπόν το σύστημα, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα, προφανώς θα το έχουν σκεφτεί οι Ρώσοι, θα δούμε. Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι που θα τσακίσει με τα ούλια η Ελλάδα. Με κάνει να αναρωτιέμαι όλη αυτή η κατάσταση πώς πρόκειται να μπει μια στρέλα. Μπορώ να την εξηγήσω. Δεν είναι λόγια μπαρκονιού αυτά. Διότι κάθε κουβέντα που λέγεται μεταδίδεται στο εξωτερικό. Και θέλω να πάρω στα σοβαρά ένα κόμμα το οποίο να ανατρέψει τη σημερινή πολιτική. Και τι να εμπιστευτώ τώρα εγώ. Αυτό είναι το δίνημα που έχω ως μόνο εγώ, πιστεύω όλοι σας, ο καθένας. Ακούω και το επιχείρημα ότι ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς. Μα δεν είναι τώρα η διαφορά όπως ήταν παλιά επί Πασόκ Νέα Δημοκρατία ελακιστότατη. Εδώ μιλάμε για τεράστια διαφορά. Και δεν έχει γίνει αντιληπτό τι συμβαίνει. Η κυρία Δούρου μέσα στο κοινοβούλιο μίλησε για επαναφορά του συντάγματος των Κορισχάδων. Και δεν υπήρξε ένας βουλευτής αστικού κόμματος να πει τι λέτε κυρία μου, διότι προφανώς δεν ήξερε τι είναι το Σύνταγμα των Κορισχάδων, οι βουλευτές μας, οι εκπρόσωποι μας που έπρεπε να τα γνωρίζουν. Μιλάμε για το Σύνταγμα του Βουνού. Μιλάμε για λαϊκά δικαστήρια. Αυτό είναι το Σύνταγμα των Κορισχάδων. Και ενθουσιάστηκε ο κύριος Βλέζος μόλις άκουσε επαναφορά στην Ελλάδα του Συντάγματος των Κορισχάδων, το οποίο φτιάχτηκε πάνω στις Κορισχάδες από την κυβέρνηση του Βουνού, του Ελλάς. Να τρελαθούμε σε αυτό το τόπο. Αλλά λέω και το εξής. Προφανώς τα επάνω-πάνω στελέχη είναι τακτοποιημένα. Ποτέ δεν φοβήθηκα εγώ τους πολιτικούς που αναλαμβάνουν θέσεις στην Υπουργεία, διότι για να αναλάβει κάποιος θέση στην Υπουργεία πρέπει να δώσει έγκριση πρεσβεία του. Τελείως. Τα ξέρουμε αυτά. Και βεβαίως αυτό το παιχνίδι που γίνεται, προφανώς η αντιπολίτευση και ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την εύνοια των Αμερικανών, διότι με αυτόν τον τρόπο, αν βγάλουν την Ελλάδα από την Ευρώπη, θα χτυπήσουν τη Γερμανία. Το μεγάλο τους πρόβλημα. Ναι, ίσως γι' αυτό ήταν το πρόβλημα των Αμερικανών. Την Ενωμένη Ευρώπη θέλουν να την τσακίσουν. Θα θυμάστε παλιότερη τι έγινε με τον Ντεγκόλ, με αυτό το διαβόητο Μάη του 68, που κάποιοι προοδευτικοί κύκλοι τον έχουν στα πάνω-πάνω, διότι θεωρούν ότι είναι δημοκρατική επανάσταση και κεκτημένα και ιστορίες, και δεν ξέρουν ότι όλη η ιστορία ξεκίνησε από φοιτητές που διαμαρτύρονταν γιατί έβγαλε ένα νόμο Ντεγκόλ που δεν επέτρεπε στις ίδιες φοιτητικές εστίες να υπάρχουν κοιτώνες φοιτητών και φοιτητριών. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Έτσι ξεκίνησε η επανάσταση. Και ποιος την ανέλαβε? Ο κύριος Κοένερ Μπεντί, ο οποίος ήταν τότε Γαλλοεβραίος και μετά έγινε Γερμανοεβραίος. Ο παιδόφιλος. Έτσι. Για να καταλαβαίνουμε δηλαδή. Εβραϊκή επανάσταση. Ποιες είναι. Δεν θέλανε να βαρέσουν τον Ντεγκόλ και τον τσακίσαν. Γιατί δεν θέλουν την Ενωμένη Ευρώπη. Εκείνη την εποχή είχε ηγέτες η Ευρώπη. Ακόμα και η Ελλάδα. Τώρα ποιος έχει. Τρεις Εβραίοι τι κάνανε. Το θέμα λοιπόν είναι. Αν οι μεγάλοι, αυτοί που θα ηγηθούν σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν τακτοποιηθεί, ξέρετε πόσα στελέχη χρειάζονται για να επανδρώσουν τον μηχανισμό, πολιτικά στελέχη, το οποίο θα φύγουν για να έρθουν άλλα. 10.000. Την τελευταία φορά που αρνήθηκα να πολιτευτώ, όταν μου ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης το 90, και αρνήθηκα, μου λέγει: σύμφωνοι, μόλις κάνω κυβέρνηση θα σε καλέσω, θέλει η κυβέρνησή μου 3.000 στελέχη. Το 90 ήθελε 3.000 στελέχη, τώρα περάσαν τα 10. Κάποιος μου είπε ότι είναι 7.000. Εγώ έχω μάθει για 11.000. 7.000 να είναι. Αυτοί οι 7.000 θα είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζοντας πολλά πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν θέσεις, τρέμω. Ποιοι θα αναλάβουν θέσεις πρόεδροι των οργανισμών. Ποια πρόσωπα. Ας μην προχωρήσω, δεν κάνω αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έκανα κριτική και για τις δύο ομάδες. Απλώς κλείνοντας λέω ότι θα πρέπει να διαλέξουμε τώρα ή θα πεθάνουμε αμέσως ή θα πεθάνουμε σιγά σιγά. Μισό λεπτό.
Αν σε αυτά προσθεθούν όλες οι γκάφες που έχουμε κάνει στην εξωτερική πολιτική, που είναι άπειρες, και ένα μέρος θα τις πει ο Δημήτρης ο Γαρούφας τώρα όσον αφορά τα Σκόπια και τα Βαλκάνια, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, αναρωτιέσαι πού θα στηριχθείς για να ελπίζεις για μια καλυτέρευση. Πιστεύω λοιπόν με τα σημερινά πολιτικά πρόσωπα και με τους σημερινούς φορείς δεν μπορώ να ελπίζω τίποτα. Και μένω στον Ηράκλητο, παραφράζοντας τον όμως, όμως μην ληφθεί ότι το λέω στην κυριολεξία, που σε συμβουλή προς φίλου του πώς θα σωθεί η Έφεσος, η παλαιά, που την είχε πνίξει η διαφθορά, είπε εκείνο το περίφημο, άπαντας απάξαστε, ανήβην καταλυπήν, κρεμάστε τους όλους και δώστε την εξουσία στα παιδιά. Σήμερα δεν κρεμούμε, τους θέλουμε στο σπίτι. Φοβούμε λοιπόν πως επικείμενες εκλογές δεν θα το κάνουν. Πάει τους ίδιους να ψηφίσουν. Και εδώ θα είναι το μεγάλο μας έγκλημα, διότι το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Διαμαρτυρόμαστε για κάποιους, ξέρουμε ότι κάποιοι κλέβουν. Περίπτωση του Άκη του Τσοχαζόπουλου, μην μου πει κάποιος ότι δεν ήξερε και δεν καταλάβαινε, και το βγάζαμε πρώτο βουλευτή. Για να μην λέμε ότι δεν έχουμε κι εμείς μερίδιο της ευθύνης, έτσι. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι εντάξει, με την πολίτευση βέβαια είναι η μείζωνα αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχουν και άλλα κόμματα τα οποία έχουν αντιμνημονιακό χαρακτήρα και ρητορική, να το πω έτσι, αλλά ίσως και στην πράξη κάνουν κάτι. Δεν είναι κόμματα εξουσίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα κόμματα από τη μια το μνημόνιο και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και οι άλλοι ενδιάμεσοι. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα κομμάτων για να φανεί ότι κάνω διαφήμιση κτλ. Απλώς που μπορεί εκεί να βρεθεί κάποια λύση. Γιατί και τα πρόσωπα εκεί που ασχολούνται δεν είναι στην πολιτική καινούργια. Οπότε ίσως να δώσουν κάτι καινούργιο και κάτι καλό και σωστό, με φιλότιμο. Το πρόβλημα είναι ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να ανεβούν αυτοί σε ποσοστά και να πάψουν να είναι κόμματα εξουσίας. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα κόμματα εξουσίας είναι αυτά που αποφασίζουν. Πρέπει να γίνει συγκυβέρνηση με κάποιους, η οποία όμως συγκυβέρνηση πρέπει να έχει την δύναμη το μικρότερο κόμμα να επιβάλλει κάποιες απόψεις. Αλλά η δίψα για την εξουσία είναι τέτοια που υποχωρούν. Εδώ υποχωρεί ο κύριος Σαμαράς στο Βενιζέλο. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε πρωθυπουργό. Τι πεισμένει το Σαμαρά, ποιος κυβερνάει, δεν ξέρω. Ό,τι θέλει ο Βενιζέλος κάνει. Από δήμαρχο τον Μπουτάρη εδώ, επειδή πιστεύω ο Βενιζέλος ότι όταν είναι ο Μπουτάρης εδώ θα επιβιώσει και ο ίδιος, και ο Μπουτάρης το ξεπλήρωσε προχθές μιλώντας εναντίον του Τσίπρα και υπέρ του Βενιζέλου. Καλό είναι αυτό, μεταξύ τα φιλαράκια πρέπει να γυροϊποστηρίζονται. Βλέπω ότι ό,τι απόφαση πάει να πάρει η Νέα Δημοκρατία την μπλοκάρει το Πασόκ. Και εδώ είναι το τρόπο του πράγματος. Αυτοί του Πασόκ που μπλοκάρουν τις αποφάσεις είναι αυτοί που τις ψήφισαν το 2010. Δεν είναι καινούργιες οι αποφάσεις. Είναι τρελό που γίνεται στην Ελλάδα. Έχουν ψηφιστεί αυτά τα μέτρα. Και δεν σκέφτονται να έχουν ενοχή αυτοί που τα ψήφισαν το 2010. Φωνάζουν τώρα γιατί δεν εφαρμοστούν. Και μπλοκάρουν τα μέτρα που οι ίδιοι ψήφισαν. Δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Πάντως, επειδή τα κόμματα εξουσίας κάνουν κουμάντο, καλός ή κακός. Και επειδή στα κόμματα εξουσίας ποντάρουν οι ξένοι για να παίξουν τα παιχνίδια τους, σχεδόν τα άλλα μικρά κόμματα τα χάνουν. Βάλαν το ποτάμι, μήπως μπορέσει κάτι να κάνει. Αλλά δεν ξέρω. Η Ελλάδα είναι αλήθεια και για να είναι παρκή.